Καλώς ήλθες στο μάθημα Αρνός με αντικείμενο την ερώτηση κατανόησης 2 στη σελίδα 115-16 με θέμα της ανισότητας και της ανισότητας με έναν άγνωστο. Να συμπληρώσετε τα κενά με ένα από τα σύμβολα μεγαλύτερο, μικρότερο, μεγαλύτερο ίσο, μικρότερο ίσο. Θα μου πεις, δάσκαλε, γιατί το διαβάζεις έτσι αυτό? Ένα ερώτημα, γιατί? Δηλαδή αυτό το διαβάζεις και λες είναι μεγαλύτερο. Το διαβάζεις το δεύτερο, μάλλον το τρίτο, και λες είναι μεγαλύτερο ίσο. Μετά πας και διαβάζεις το δεύτερο και λες μικρότερο. Και το δεύτερο μικρότερο ίσο. Κοιτάξτε, το διαβάζω με την λογική ότι εγώ, ξέρετε, κινούμε από αριστερά προς τα δεξιά. Προσέξτε. Δηλαδή εγώ τοποθετούμε κάπου εδώ. Καταλάβατε, εγώ τοποθετούμε κάπου εδώ. Οπότε δηλαδή, τοποθετούμε στην αρχή της γραφής του συμβόλου. Δηλαδή, αν θέλετε, παίρνω θέση με βάση την έναρξη συμπληρωσής της. Σωστά. Λοιπόν, οπότε, μετά από αυτό το σημείο λογικό, πάμε εδώ πέρα στο κάθε ερώτημα. Για να προκύψουν, λέει, αληθείς προτάσεις. Πρώτο ερώτημα. Πρώτο ερώτημα λέει, αν α μεγαλύτερο του 3, τότε α μείον 3 μεγαλύτερο του 0. Γιατί? Έριξα και στα δύο μέλη το μείον 3. Οπότε από δεξιά μείνει το 0 και από αριστερά το α μείον 3. Τόσο απλά. Πρόσθεσα δηλαδή. Δηλαδή το κάνω πέρα. Συν το μείον 3. Οπότε και παραμένει ως έχει η ανισότητα. Δεύτερο ερώτημα. Αν α μικρότερο του β και β μικρότερο του γ, σωστά, τι μου λέει? Το α μικρότερο του β, το β μικρότερο του γ, δηλαδή ο Γιάννης είναι μικρότερος από τον Βασίλη και ο Βασίλης είναι μικρότερος από τον Κώστα. Άρα πάει η λεγόμενη τριπλή ανισότητα. Α μικρότερο του Β και το Β μικρότερο του Γ. Καταλάβατε. Δηλαδή γράφουμε ταυτόχρονα μια διπλή ανισότητα που στη μέση έχουμε κάτι το οποίο το έχουμε συγκρίνει τη μία φορά με το Α και λέμε το Β μεγαλύτερο του Α και το Β όμως μετά είναι μικρότερο του Γ. Οπότε βγαίνει αυτή η διπλή ανισότητα, όπως λέγεται. Πάμε τώρα στο τρίτο ερώτημα. Στο γάμα. Αν α θετικό και β αρνητικό, τότε το α δια β τι θα είναι? Έχουμε δύο αριθμούς, οι οποίοι είναι τι? Ετερόσημοι, θετικό αρνητικό, έτσι. Δηλαδή ο ένας είναι εδώ πέρα, θα λέγαμε συν. Θετικό έχει συν το πρόσημο, και τώρα έχει πλήν το πρόσημο. Το πηλίκο όμως, παιδιά, δεν ισοδυναμεί ουσιαστικά με τον πολλαπλασιασμό, σαν πρόσημο, έτσι. Άρα τι θα είναι το πηλίκο? Συν επί μας κάνει αρνητικό, ε. Πάμε. Συν επί πλην μας κάνει πόσο? Πλην. Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δέλτα. Το δέλτα τώρα. Γάμα αρνητικό, α επί γάμα μικρότερο του β επί γάμα, έτσι. Τότε λέει α, δηλαδή έχω το γάμα αρνητικό και το έχω και στα δύο μέλη και λέει θέλω να το διώξω. Ωραία, να το διώξω. Μα πώς να το διώξω? Γιατί όταν εγώ πολλαπλασιάζω μια ανισότητα ή αν θέλετε διαιρώ, που είναι ισοδύναμο σαν πρόσημο, γιατί τα πρόσημα μετράνε εδώ στις ανισότητες, έτσι, σαν πρόσημο, τι γίνεται? Εφόσον το γάμα είναι αρνητικό εδώ πέρα που μας έχει δώσει, εγώ αν πάω και διαιρέσω και από εδώ και από εδώ με το γάμα και πει το γάμα είναι αρνητικό για να φύγει το γάμα, έτσι, τι θα κάνει? Θα αλλάξει φορά, θα γίνει μεγαλύτερο ίσο. Ωραία, το είδαμε και αυτό, μεγαλύτερο ίσο. Πάμε τώρα το πέμπτο. Αν το α διάφορο του μηδενός, τότε το α τετράγωνο τι θα είναι και αυτό? Τι θα είναι? Καλά, θα είναι διάφορο του μηδενός σίγουρα. Ποια άλλη ιδιότητα θα έχει? Κοιτάξτε, αν το α, προσέξτε, το έχει ένα ενδιαφέρον σημείο. Αν το α είναι διάφορο του μηδενός εδώ, να δούμε αρχικά το α τετράγωνο τι είναι. Δεν είναι α επί α? Και σαν πρόσημο, παιδιά, θα είναι πάντα αυτό τι? Συν. Θα είναι συν θετικό. Άρα το α τετράγωνο θα είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Προσέξτε το λεπτό σημείο. Δηλαδή αν ένας αριθμός δεν είναι 0, το τετράγωνο θα είναι θετικός, μεγαλύτερος του μηδενός. Και πάμε τώρα στο έκτο ερώτημα, που λέει ότι αν α αρνητικό, β αρνητικό,
τότε Α και Β, ναι, τα προσθέτω κατά μέλη. Χτίζω. Χτίζω από αριστερά, χτίζω από αριστερά και μετά από δεξιά. Έτσι. Ωραία. Και από δεξιά που είναι τα μηδενικά. Ωραία. Άρα τι θα είναι αυτό εδώ πέρα, θα είναι μικρότερο είτε ίσο του μηδενός. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η άσκηση. Ξανααντιμετωπίστε την μόνη σας, βλέποντας το σχολικό βιβλίο και σκεπτόμενοι. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στη μελέτη σας.